κυρίες και κύριοι, γεια σας. Άνω κάτω έχουν έρθει τα πράγματα στην κοινή γνώμη με ζητήματα πέραν του κορονοϊού, με ζητήματα που άπτονται κυρίως του ποινικού κώδικα, κυρίως της δικαιοσύνης. Η υπόθεση Κουφοντίνα και οι υποστηρικτές ή και μη υποστηρικτές για τα αιτήματά του, η υπόθεση Λιγνάδη με άλλους, και με άλλους ηθοποιούς που έρχονται στα αντίπαλοι, αντιμέτωποι με τον νόμο, με τον νόμο για, για τους βιασμούς, για την παιδεραστία και ένα σωρό ζητήματα τα οποία μονοπολούν αυτή την εποχή πέραν του κορονοϊού την κοινή γνώμη. Μιλώ με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Κώστα Τσιάρα. Κύριε Υπουργέ, γεια σας από την Πάτρα. Γεια σας, κύριε Ξανάρα. Κάντε με ένα σχόλιο για αυτά που ακούμε για την υπόθεση Κουφοντίνα και σε συνδυασμό βεβαίως και με το ότι και δικηγόροι και δικαστικοί και επιφανείς άνθρωποι της τέχνης και των γραμμάτων στηρίζουν το αίτημα Κουφοντίνα, ενώ αντιθέτως υπάρχουν και οι υπόλοιποι που λένε ότι πρέπει ο νόμος να εφαρμοστεί πλήρως, ότι είναι ο δολοφόνος καθομολογίαν, ότι είναι τρομοκράτης, ενώ συνάδελφοί σας είπαν ότι δεν έχει τρομοκρατηθεί η ελληνική κοινωνία από τη 17 Νοέμβρη. Κοιτάξτε, είναι όντως ένα ζήτημα που έχει πάρει τεράστια διάσταση στο δημόσιο διάλογο. Εγώ όμως ως Υπουργός Δικαιοσύνης θέλω να είμαι ειλικρινής. Αντιλαμβάνεστε ότι από τον ρόλο μου δεν μπορώ εύκολα να εκφράσω οποιαδήποτε άποψη, μιας και ακόμη η δικαιοσύνη επιλαμβάνεται για επιμέρους ζητήματα που αφορούν στη συγκεκριμένη υπόθεση. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι καλό να μπορεί κανείς να σκέφτεται, να δηλώνει και να πιστεύει ότι η ανεξάρτητη δικαιοσύνη στην Ελλάδα και το κράτος δικαίου, το οποίο φροντίζουμε να ενισχύσουμε με κάθε τρόπο, είναι αυτά που δίνουν την απάντηση σε όλα αυτά τα ζητήματα. Ένα μικρό πολιτικό σχόλιο μόνο μπορώ να κάνω για να σας πω ότι η δικαιοσύνη δίνει πάντα την ευκαιρία οι Έλληνες πολίτες μέσω της προσφυγής τους αυτών να βρουν και την όποια απάντηση και την όποια λύση στο όποιο ζήτημα. Όταν δεν σεβόμαστε τη δικαιοσύνη, όταν την υποβαθμίζουμε ή όταν πιστεύουμε ότι για οποιοδήποτε λόγο θα μπορούσε να λειτουργεί γέρνοντας προς τη μία ή προς την άλλη πλευρά, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό φαντάζει σαν, αν θέλετε, απειλή για την ίδια τη δημοκρατία. Και το πολιτικό σχόλιο το οποίο θα ήθελα να κάνω είναι ότι το κράτος δικαίου και η ίδια η δημοκρατία, κύριε Ξανάλατε, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούν να εκβιάσουν. Ένα σχόλιο για την ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Νομίζω την ίδια στιγμή υπάρχουν τόσες πολλές ανακοινώσεις από ανώτατους δικαστικούς που δείχνει ότι εδώ μάλλον υπήρξε μια αστοχία, ειδικά σε ανοιχτές υποθέσεις οι οποίες ουσιαστικά βρίσκονται στη δικαιοδοσία της δικαιοσύνης. Νομίζω ότι είναι άστοχο οι δικαστές να μπορούν να εκφράζουν οποιαδήποτε άποψη. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, πολύ προσγειωμένοι. Ο θεσμός της δικαιοσύνης έχει ανάγκη από όλους αυτούς οι οποίοι συμμετέχουν με το δικό τους τρόπο ή με το δικό τους ρόλο στην όλη λειτουργία της δικαιοσύνης. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και νομίζω ότι τέτοια είδους σχόλια δυστυχώς δημιουργούν μεγάλη αμφισβήτηση από την ίδια την κοινωνία απέναντι στο ρόλο της δικαιοσύνης. Η υπόθεση Λιγνάδη και οι υποθέσεις που έρχονται και θα δουν το φως της δημοσιότητας σε σχέση με καταγγελίες σεξουαλικής παρενόχλησης, το γνωστό το ελληνικό MeToo. Ο κόσμος ζητάει την αυστηροποίηση των ποινών. Μαθαίνουμε ότι ο ποινικός κώδικας έχει αλλάξει από την προηγούμενη κυβέρνηση και είναι πιο ευμενής σε ό,τι αφορά τις ποινές για τέτοιου είδους κακουργήματα, για τέτοιου είδους ποινικά κολάσιμα αδικήματα. Τι έχει συμβεί, κύριε Υπουργέ? Ας τα βάλουμε λοιπόν όλα σε μια σειρά. Η προηγούμενη κυβέρνηση με μια αδικαιολόγητη σπουδή υπερψήφισε το νέο ποινικό κώδικα μια μέρα πριν κλείσει το ελληνικό κοινοβούλιο προκειμένου η χώρα να οδηγηθεί σε εκλογές και μάλιστα με την απουσία των περισσότερων κομμάτων. Είχαμε από τότε εκφράσει και τις ανησυχίες μας αλλά πολύ περισσότερο και τις ενστάσεις μας. Εμείς λίγους μήνες μετά τις εκλογές, κάναμε σημειακές παρεμβάσεις στο νέο για τα δεδομένα μας ποινικό κώδικα και μάλιστα θα σας πω ότι μεταξύ αυτών ήταν η αυστηροποίηση της ποινής για τον βιασμό και βεβαίως η μεγιστοποίηση της ποινής για τον ομαδικό βιασμό. Από ό,τι είδαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα με όλα αυτά τα γεγονότα που έχουν δημιουργήσει τεράστιο προβληματισμό και μεγάλη αρνητικότητα στην κοινή γνώμη, υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία πρέπει να τα δούμε και να τα αντιμετωπίσουμε συνολικά. Μεταξύ αυτών που άλλαξε ο ποινικός κώδικας από την προηγούμενη κυβέρνηση ήταν η μη παραγραφή των πλημμελημάτων μέχρι την ενηλικίωση των ανηλίκων.
Δηλαδή, δυστυχώς δεν κράτησε το χρόνο της μη παραγραφής η προηγούμενη κυβέρνηση μέχρι την ενηλικίωση σε ό,τι αφορούσε τα πλημελήματα. Εμείς αυτό θα το επαναφέρουμε, κύριε Ξανάλατε. Έχω προσωπικά εργαστεί πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι και οι συνεργάτες μου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις στην Επιτροπή Παρακολούθησης του νέου ποινικού κώδικα. Κάνω μια παρένθεση εδώ να σας πω ότι εμείς λίγους μήνες μετά τις σημειακές αλλαγές για τις οποίες μίλησα νωρίτερα, συστήσαμε την Επιτροπή Παρακολούθησης του νέου ποινικού κώδικα. Γιατί θέλαμε να δούμε αν τα αποτελέσματα που παράγονται δημιουργούν ανησυχία, δημιουργούν προβλήματα, πλήττουν το περικοινού δικαίου αίσθημα και, εν πάση περιπτώσει, δημιουργούν μια γενικότερη αμφισβήτηση σχετικά με το ρόλο και τη λειτουργία της δικαιοσύνης. Η Επιτροπή αυτή είναι διαρκής, είναι ενεργή, μαζεύει όλα τα στοιχεία, βλέπει όλα τα προβλήματα. Χαρακτηριστικά σας λέω για όλες αυτές τις υποθέσεις της σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Έχει πάρα πολύ υλικό στη διάθεσή της η Επιτροπή αυτή τη στιγμή, προκειμένου να προβούμε και στην αυστηροποίηση των ποινών, αλλά κυρίως να θωρακίσουμε με ένα νέο νομικό πλαίσιο τον ποινικό μας κώδικα και τον κώδικα ποινικής οικονομίας, ώστε να δημιουργείται το αίσθημα της ασφάλειας σε όλη την ελληνική κοινωνία και να αποκατασταθεί το περικοινού δικαίου αίσθημα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Με άλλα λόγια, εμείς έχουμε προτείνει κάποιες αλλαγές. Προφανώς οι επιστήμονες που συμμετέχουν στη συγκεκριμένη επιτροπή θα δουν αν υπάρχουν ζητήματα ή, εν πάση περιπτώσει, αν κάποια από αυτά πρέπει να αλλάξουν. Γιατί πάντα στον ποινικό κώδικα υπάρχει επίδραση μεταξύ του ενός άρθρου και του άλλου. Και βεβαίως σε έναν δεύτερο χρόνο, νωρίτερα από ό,τι αρχικά είχαμε προγραμματίσει, είχαμε μιλήσει για το καλοκαίρι του 2021. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε μέχρι το Μάιο ενδεχομένως να έχουμε ολοκληρώσει μια νομοθετική παρέμβαση η οποία θα δημιουργεί ένα επαρκές, σαφές, συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο το οποίο θα δημιουργεί ασφάλεια στους Έλληνες πολίτες. Ο κ. Χοντονής μας είπε σε δημόσιες δηλώσεις του, γι' αυτό λέω μας είπε, ότι συνειδητά ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε τον ποινικό κώδικα και κατέβασε από κακούργημα ή άλλη δίωξη σε πλημέλημα τις διατάξεις του ποινικού κώδικα προκειμένου να γίνουν συγκεκριμένες δίκες με το νέο νόμο, με το πλημέλημα. Έχετε αυτή την αίσθηση? Και ποιες είναι αυτές οι δίκες, αν γνωρίζετε να μας πείτε? Κοιτάξτε, εγώ δεν ξέρω τι μπορεί να υπονοεί ο κ. Χοντονής, αλλά είναι ένα δημόσιο πρόσωπο που, έχοντας, αν θέλετε, σαν κληρονομιά το ότι υπήρξε και Υπουργός Δικαιοσύνης, έχει τη δυνατότητα όλα αυτά τα οποία μπορεί να είπε δημόσια με ένα συγκεκριμένο τρόπο να τα κάνει συγκεκριμένα ο ίδιος. Από εκεί πέρα όμως, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η προηγούμενη κυβέρνηση είχε εκθέσει ανεπανόρθωτα τη χώρα όταν στην πραγματικότητα είχε κάνει πλημέλημα την ενεργητική δωροδοκία. Και δεν σας το κρύβω ότι ένα από τα πρώτα ζητήματα που βρήκα μπροστά μου όταν βρέθηκα στη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης ήταν το γεγονός ότι μας εγκαλούσαν οι μεγάλοι διεθνείς οργανισμοί, η Γκρεκό, ο ΟΣΑ. Μία από τις προτεραιότητες που ουσιαστικά μας ανάγκαζαν να κινηθούμε γρήγορα προκειμένου να κάνουμε τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα ήταν να αποκαταστήσουμε ακριβώς αυτό το κύρος της χώρας μας και να μην αφήσουμε κανένα παράθυρο αμφιβολίας ότι η χώρα μας για κάποιο λόγο θέλει να υποθάλψει τέτοιου είδους περιπτώσεις που προσβάλλουν και το δίκαιο και δημιουργούν πάρα πολλά ερωτηματικά. Μάλιστα. Από εκεί πέρα, εμείς κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν προκειμένου, επαναλαμβάνω, να αποκατασταθεί η σοβαρή εικόνα της χώρας, κάτι το οποίο πετύχαμε με βάση τις ομολογίες όλων αυτών των μεγάλων οργανισμών, αλλά κυρίως, επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, για να δημιουργήσουμε ξανά το πλαίσιο που δεν θα δημιουργούσε ανασφάλεια στους Έλληνες πολίτες. Κλείνω με μια συμπυκνωμένη απάντηση στην ερώτηση που αφορά και την Πάτρα βεβαίως. Πότε θα λειτουργήσουν τα δικαστήρια? Φωνάζουν οι δικηγορικοί σύλλογοι, ζητούν να λειτουργήσουν άμεσα και με κανόνες ασφαλείας, υγειονομικούς κανόνες ασφαλείας. Πότε βλέπετε να επανέρχεται έστω μια κανονική ροή των δικαστηρίων? Κοιτάξτε, αν με ρωτήσετε προσωπικά, θέλω να το πω και είναι η πρώτη φορά που το θα το πω δημόσια. Προσωπικά είμαι υπέρ των ανοιχτών δικαστηρίων. Έτσι και σας το λέω, διότι πιστεύω ότι το κράτος δικαίου πρέπει να λειτουργεί. Όταν όμως βρισκόμαστε στη μέση και θα έλεγα ίσως και προς το τέλος μιας τόσο μεγάλης υγειονομικής κρίσης που έχει κοστίσει τη ζωή σε χιλιάδες συνανθρώπων μας. Όλοι μας, κύριε Ξανάλατε, έχουμε δει δικούς μας ανθρώπους να φεύγουν από τη ζωή εξαιτίας του κορονοϊού και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Πρέπει να δείξουμε και ψυχραιμία και μεγάλη υπομονή και μεγάλη επιμονή να περάσουμε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Και η έκκληση που γίνεται από την πλευρά της κυβέρνησης προς κάθε κατεύθυνση είναι, ειδικά τώρα που βρισκόμαστε στο τέλος, στην ολοκλήρωση ουσιαστικά όλης αυτής της μεγάλης προσπάθειας, με ένα πλαίσιο αυστηρών μέτρων, με πολλά lockdown, τοπικά και εθνικά,
αλλά βεβαίως και με την αίσθηση ότι με την αύξηση των εμβολιασμών, τη βελτίωση της θερμοκρασίας, την αύξηση της θερμοκρασίας και βεβαίως τη μεγαλύτερη γνώση για όλα αυτά τα ζητήματα να μας δημιουργούν ένα εντελώς διαφορετικό τοπίο που θα μας βγάλει από την προηγούμενη πραγματικότητα, να δείξουμε την υπομονή που χρειάζεται να μην θρηνήσουμε περισσότερες απώλειες. Αυτό είναι το πλέον κρίσιμο. Αν με ρωτάτε, θα σας πω ότι σύντομα πιστεύω ότι θα βρεθούμε στην ευχάριστη θέση να ανοίξουμε σιγά σιγά και διαδικασίες στον χώρο της δικαιοσύνης, αλλά βεβαίως και σε όλους τους επιμέρους τομείς της κοινωνικής και κρατικής δραστηριότητας. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα και τα όσα μας είπατε. Σας καληνυχτίζουμε από την Πάτρα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Γεια σας.